Σε μια παραδοχή που αποτελεί έμεση ομολογία παραχώρησης των 25 ελληνικών ρουκετοβόλων RM-70 στην Ουκρανία, προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπενήχθηκε ότι η στρατιωτική βοήθεια που προσφέρθηκε στην Ουκρανία είναι μεγαλύτερη από αυτή που έχει ανακοινωθεί. Να σημειωθεί πως η αποκάλυψη του ProNewsJR για το θέμα δεν έχει διαψευστεί από την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, οι δημοσιογράφοι μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Εστονή Πρωθυπουργό Κάγια Κάλλας ρώτησαν για τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, την οποία κατά τη γνώμη τους η Αθήνα δεν παρήχε στο ίδιο επίπεδο με το Βερολίνο ή το Παρίσι. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε: «Παρήχαμε μεγάλη στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία. Για προφανείς λόγους δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά οι Ουκρανοί είναι πολύ ευχαριστημένοι με τη βοήθεια που τους προσφέραμε και δεν υπήρξαν παράπονα για την παροχή της», είπε ο Πρωθυπουργός. Μα γιατί να μην επισέλθει σε λεπτομέρειες, αφού η ίδια η κυβέρνησή του έχει δημοσιεύσει το σχετικό κατάλογο με τα όπλα και τα πυρομαχικά που έστειλε ως στρατιωτική βοήθεια στους Ουκρανούς. Άρα για να μην θέλει να μπει σε λεπτομέρειες, υπάρχει κάτι που έχει σταλθεί και δεν έχει ανακοινωθεί? Στη λίστα με τα όπλα και τα πυρομαχικά που στάλθηκαν στην Ουκρανία υπάρχουν πολλά, αλλά όχι τα ρουκετοβόλα RM-70, τα οποία έχουν αποσυρθεί από τα νησιά και δεν έχει υπάρξει καμία ανακοίνωση ως προς την τύχη τους. Τα RM-70 αποτελούν την αιχμή των τουρκικών απαιτήσεων για αφοπλισμό των νησιών του Αιγαίου.